Γεια χαρά, παιδιά. Να πούμε δύο λόγια για το κατ' επιλογή μάθημα. Το μάθημα ανθρωπιστικές αξίες και σύγχρονη ιατρική. Είναι εδώ και ο κύριος Μιλωνάς που συμμετέχει και στο μάθημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγγράφεστε και από το τέταρτο εξάμηνο και από τα άλλα εξάμηνα στο ηλεκτρονικό μας χαρτοφυλάκιο, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα για το μάθημα, να τα ξέρετε. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι ένα μάθημα το οποίο χρησιμοποιεί το μάθημα ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσον και έχει και ένα στόχο. Εγώ θα σας πω και για το μέσον και για το στόχο. Το μέσον είναι το μάθημα. Το μάθημα σαν ένα επιλεγόμενο μάθημα φυσικά ακολουθεί την πορεία των επιλεγόμενων μαθημάτων, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων της σχολής. Δηλαδή, υπάρχει ένα μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, το παίρνετε και παίρνετε 10, εφόσον ή απαντήσετε, βλέπετε εδώ πέρα στην περιγραφή του μαθήματος. Ναι, είτε απαντήσετε, παιδιά, εδώ βλέπετε από την τράπεζα θεμάτων που είναι οι ασκήσεις του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. Επιλέγετε όποιες θέλετε 5 ασκήσεις και τις απαντάτε και τις υποστέλνετε. Είτε κάνετε μια προφορική παρουσίαση PowerPoint, είτε μια εργασία ηλεκτρονική γραπτή, ας πούμε, την οποία υποβάλλετε και έτσι παίρνετε το 10. Πολύ ωραία. Κάποιες παρακολουθήσεις όμως. Ναι. Τώρα, τι νόημα έχει η παρακολούθηση, αυτό είναι, γιατί αυτό το πράγμα τα περισσότερα επιλεγόμενα είναι κάποιες έτσι ασύνδετες ερωτήσεις, τις οποίες εσύ απομνημονεύεις και μετά τις γράφεις ένα χαρτί στις εξετάσεις, τις σφυράνε και τις αντιγράφεις. Δεν μένω εγώ τώρα σε αυτό. Δηλαδή, το κομμάτι, το εργαλείο είναι ένα επιλεγόμενο μάθημα. Τώρα, γιατί πρέπει να έχει παρακολουθήσεις, να έχει διαζώσεις παρακολουθήσεις, γιατί είναι ο στόχος του μαθήματος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το εργαλείο, είναι και ο στόχος. Και ποιες είναι αυτές οι παρακολουθήσεις? Είτε τα μαθήματα που κάνουμε το χειμερινό εξάμηνο, το πρόγραμμα το από αμφιθεάτρου, αλλά προφανώς επειδή η ιδέα του αμφιθεάτρου σε ένα μάθημα τέτοιο δεν είναι τόσο θελκτική. Γι' αυτό έχουμε όλο το χρόνο κάποιες δράσεις που σας ενημερώνουμε από το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο να κοιτάτε τις ανακοινώσεις. Οπότε, συμμετέχοντας στις δράσεις και εγγραφόμενοι στις ομάδες χρηστών, καταχωρείτε τις παρουσίες σας. Χτες είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, είχαμε πάει στο το κεντρικό εκεί πανεπιστήμιο. Σε δύο εβδομάδες έχουμε το Λύκειο του Αριστοτέλη, που είναι μια περιήγηση και μια φιλοσοφική συζήτηση για τα παιδιά που έχουν ανάλογα ενδιαφέροντα. Εσύ, Χάρη, νομίζω το Μάιο θα κάνουμε στο Σωτηρία εκεί στο μουσείο και θα κάνεις μετά και μια συζήτηση αυτό για το στιγματισμό του αρρώστου, επειδή είναι ένα νοσοκομείο ιστορικά πλέον συνδεδεμένο έτσι με τη φυματίωση, που ήταν ένα στίγμα για μια τεράστια χρονική περίοδο από τον προπερασμένο αιώνα μέχρι μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, οπότε έχει το Σωτηρία τέτοια προϊστορία. Οπότε, δηλαδή, οι παρουσίες έχει να κάνει ότι είσαι παρόν σε κάτι με φυσική παρουσία και δεν γίνονται όλα μέσα από υπολογιστές, μέσα από κάποιες μελέτες, γιατί κακά τα ψέματα η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει αδιάφορους. Και το κύριο πρόβλημα, όπως είπαμε, είναι η αδιαφορία. Άρα, θέλουμε τις παρουσίες και τις έχουμε κάνει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες, για να μην αισθάνεστε ότι είστε σε ένα αμφιθέατρο και ζορίζεστε να παρακολουθήσετε ένα μάθημα. Δείτε την περιγραφή του μαθήματος και οποιαδήποτε απορία έχει να κάνει. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε λίγο και το χαρτοφυλάκιο, στο οποίο θα χαρώ πάρα πολύ να εγγραφείτε όλο και περισσότεροι. Ήδη χαίρομαι που εγγράφεστε συνέχεια. Με χαροποιεί αυτό, με χαροποιεί. Απλώς είναι το θέμα ότι αυτό είναι, πάρετε δεν πάρετε το μάθημα, δηλώσετε δεν δηλώσετε το μάθημα. Θέλετε να πάρετε το 10 από το δικό μας μάθημα ή από οποιοδήποτε άλλο, δεν έχει αυτό σημασία. Γραφτείτε στο χαρτοφυλάκιο για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Στο δούμε λιγάκι και αυτό. Λοιπόν, να δείτε ας πούμε μια πρόσφατη άσκηση που έχει εδώ πέρα, που είναι για την άνοιξη. Είχαμε την νεαρινή εσημερία κιόλας χθες. Έχει εδώ πέρα ένα μήνυμα, ένας πίνακας έτσι υπερεαλιστικός στην ενότητα της φύσης έτσι, ανάμεσα σε ένα ζωντανό πλάσμα και στο δάσος. Μετά πάμε σε εικόνες από τη φύση, φυσικά τις ανοιξιάτικες, οι οποίες όμως είναι εφήμερες. Έχουμε τρεις πίνακες μετά μιας ανάλογης τεχνοτροπίας ενός πολύ εμβληματικού ιμπρεσιονιστή Γάλλου ζωγράφου. Αυτός κυρίως είναι σαν να τον έχει κάνει ο ίδιος, ειλικρινά. Μετά έχουμε ένα βιβλικό θέμα εδώ πέρα, τον Σαμσόν και τη Δαλιδά. Σχολιάζουμε λίγο έτσι το εφήμερο πια της ομορφιάς της ανθρώπινης, με αυτά τα δύο προφίλ εδώ που παρατίθενται στον πίνακα. Μπορείτε να δείτε και την ανάλυση του πίνακα. Και μετά περνάμε και στην όπερα την αντίστοιχη, που
η Άρια της Δαλιδάς από την πρώτη πράξη έχει δώσει το σχετικό εδώ πέρα τίτλο και στην άσκηση αυτών που σας βλέπω. Και μετά έτσι για να κρίνουμε λίγο και την τέχνη, έχουμε τις ερμηνείες από τις δύο Άριες με την Κάλλας, με αυτή την τρομερή εμβάθυνση που πετύχαινε στις ερμηνείες της και που είχαμε και το έτος πέρσι. Και μετά έχουμε και κάποια αποσπάσματα από όπερες. Δεν βλέπετε ας πούμε αυτό, το πρώτο απόσπασμα. Δεν μπορούμε να το δούμε. Βεβαίως. Εδώ μπορεί να εκτιμήσουν λίγο την αισθητική που έχει η παράσταση αυτή. Αυτός είναι και ο τίτλος της άσκησης, δηλαδή, ο συγκεκριμένος. Πέντε τέτοιες που είναι μια συνεχόμενη. Και υπάρχει αντίστοιχο ακριβώς, αντίστοιχη σκηνή σε ένα άλλο ανέβασμα. Έτσι. Ποιο θα έλεγε κανένας, ας πούμε, παραδοσιακό. Και αντίστοιχες ερωτήσεις μετά έχουν να κάνουν με αυτά τη διαφορετική αισθητική, ας πούμε, στο ανέβασμα μια όπερα. Κάποιες ερωτήσεις τώρα που και μόνο να ασχοληθείς με τις ερωτήσεις, εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ωραία. Για να βγάλουμε τώρα και αυτό. Από εδώ. Ωραία. Για να πάμε πάλι πίσω. Και το είδαμε αυτό, να δούμε και κάτι, ας πούμε τώρα, λέμε για την ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση δεν είναι θεωρητικολογία, έτσι, υποκριτική θεωρητικολογία, ηθικολογία ή, ξέρεις, μια ψευτοευγένεια αστικού τύπου. Θέλει ερεθίσματα πρακτικά. Να, δείτε, ας πούμε, από μια ταινία. Ας πούμε, δείτε από μια ταινία που έχουμε εδώ σε μια άλλη άσκηση. Αυτό είναι άλλη άσκηση. Ναι, άλλη άσκηση. Αυτή έχουμε από τον κινηματογράφο, μια συγκεκριμένη, ας πούμε, σκηνή, την οποία θα παρακολουθήσετε. Και τώρα έτσι όπως τελειώνει, ας πούμε, η σκηνή, το θέμα είναι τι είναι η ενσυναίσθηση. Αυτό τον άνθρωπο που βλέπεις εδώ, αυτή την κυρία, μπορείς να καταλάβεις τι αισθάνεται. Αλλά αυτό δεν είναι θεωρητικό. Είναι πρακτικό ερέθισμα, είναι βιωματικό. Σου μιλάει κάτι, σου λέει κάτι. Δεν είναι η συγκίνηση. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αν σε συγκινεί ή όχι είναι άλλο. Το θέμα είναι, έχεις ενσυναίσθηση, καταλαβαίνεις την κατάσταση. Για να μπορέσεις να τις φερθείς ανάπτυξη. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που χρειάζεται το νούμερο ένα στην ιατρική, που πρέπει να γίνει σήμερα. Να, ένα αρέθισμα τέτοιο. Και φυσικά επειδή εμείς εδώ τώρα, εγώ δηλαδή, έχω και κάποια ηλικία και τα ερεθίσματα τα αντίστοιχα είναι, ας πούμε, από κάποιο συγκεκριμένο, θέλω να σας πω ότι, ας πούμε, για τη μουσική δεν είναι όλα μόνο όπερα. Να δούμε λίγο εδώ. Άμα μετακινείτε. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή θέλω να σας πω, να δείτε και εδώ από το ιστολόγιο, αν μπείτε. Καλά, ήταν ασκήσεις. Εδώ σε αυτή την άσκηση για το νόστιμο νήμαρ, το γυρισμό δηλαδή. Μπορείτε να δείτε ότι έχει και λαϊκή μουσική. Συγκεκριμένα σας βάζω την εισαγωγή από, από τον απόκληρο του Τσιτσάνη. Ακούστε το τραγούδι και επειδή ζούμε σε μια εποχή που πολλά εξελίσσονται και πρέπει να τα παρακολουθούμε. Είμαστε πολύ ανοιχτοί στα ερεθίσματα και έχω βάλει σε μία άλλη ανάρτηση κάτι που με είχε εντυπωσιάσει από αυτή τη μουσική. Τη μουσική δηλαδή που υποθέτω ότι είναι πιο κοντά σε εσάς. Ένα κομμάτι δηλαδή που είναι έτσι κατά κάποιο τρόπο trap. Έτσι, και το οποίο ακούγοντάς το, εγώ κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει μια κατάθεση ψυχής. Μπορεί η φόρμα εμένα να μην με εμπνέει, αλλά πάντα ένας καλλιτέχνης όταν αποτυπώνει κάτι γνήσιο, αυτό φαίνεται. Ανεξάρτητα από το είδος της τέχνης που υπηρετεί. Για ακούστε λίγο. Αυτά ήταν τα ερεθίσματα, έτσι για να πάρετε μια ιδέα. Θα χαρώ πάρα πολύ να γραφτείτε
και στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο και στο περιοδικό που θα βρείτε από τους συνδέσμους, το ηλεκτρονικό, που βάζουμε τις δικές σας ανταποκρίσεις, γιατί το μάθημα στοχεύει στην ανταπόκριση, στο να μπορέσει να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ μας, έτσι, και μια συνεργασία, και να με μάθετε και ρεθίσματα να τα ανακαλύψω κι εγώ που δεν θα μπορούσα λόγω ηλικίας να τα ανακαλύψω. Πες και εσύ, χάρη, κάτι. Αυτό, ότι ναι, ουσιαστικά άρα μέσα στο site του E-Class υπάρχουν οι ασκήσεις που έχουν συμβιώσουν πέντε, που εκεί πέρα στο ιστολόγιο κάνετε και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δικές σας αναρτήσεις, βεβαίως. Μπορούν και τα παιδιά να κάνουν αναρτήσεις. Φυσικά, δείτε τις. Το οποίο αυτό ενημερώνεται, ας πούμε, κάποιες εβδομάδες. Όλα αυτά γίνονται για να σπάσουμε την αδιαφορία. Ξέρω, είναι δύσκολα κόλπα αυτά. Συμφωνώ. Αλλά μην γίνονται κιόλα μέσα από τα κινητά. Έτσι, με αυτό το συνέχεια. Ας δούμε και κάτι άλλο, έτσι. Για ποικιλία, ας το πούμε. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.